Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι για πολλούς αυτό το καλοκαίρι, αυτή η τουριστική σεζόν που τώρα φτάνει προς το τέλος της, ήταν μια σεζόν που περίμεναν να ισορροπήσουν τα πράγματα πιθανά με καλύτερες επιδόσεις ακόμα και από το 2019, αλλά για άλλους αυτή η τουριστική σεζόν είναι μια τουριστική σεζόν με αγνώστους χ, με δύσκολες παραμέτρους που δεν πήγαν τόσο καλά όσο περίμεναν. Εσάς η αποτίμησή σας ποια είναι? Θα μου επιτρέψετε να διορθώσω το ότι δεν είμαστε στο τέλος. Έχουμε ακόμη τουλάχιστον 2 μήνες, σε κάποιες περιοχές ίσως και 3, για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Και αυτό δίνει και το στίγμα ότι η σεζόν είναι κανονική σε σχέση με το 19, γιατί το 22 ήταν μια περίοδος που ήταν μετά COVID, σχεδόν είχαμε πρωτόκολλα μέχρι και το καλοκαίρι. Ο κόσμος ήθελε να ταξιδέψει οπωσδήποτε, δεν είχαμε πληθωριστικές πιέσεις, άλλες τιμές κλπ. Φέτος είμαστε στην κανονική περίοδο, όπου έχουμε τα θετικά της και τα αρνητικά της. Στην αρχή ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Το Μάιο είχαμε μια κάμψη λόγω καιρικών συνθήκων, έντονες βροχές παντού. Mm-hmm. Στη συνέχεια, όπως σωστά αναφέρατε και εσείς, καιρικά φαινόμενα και κυρίως οι πυρκαγιές παίξαν το ρόλο τους κακά τα ψέματα στην εικόνα, με την έννοια ότι υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση, ιδιαίτερα στη Ρόδο, όπου είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Ευτυχώς εξομαλύνθηκε χάρη στη μεγάλη δουλειά και την προσπάθεια και των ντόπιων, ιδιαίτερα της αυτοδιοίκησης πρώτου δευτέρου βαθμού, των ίδιων των ροδιτών αλλά και της κυβέρνησης. Η Ρόδος αυτή τη στιγμή σχεδόν δουλεύει κανονικά, να το πω έτσι απλά. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, οι πυρκαγιές βρίσκονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, επηρεάζουν με τον δικό τους τρόπο και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και για το μέλλον. Εννοώ τα καιρικά φαινόμενα τα οποία ενδεχομένως προέρχονται από την κλιματική αλλαγή και το καθεξής. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι έχουμε σίγουρα τα νούμερα του 2019 μπροστά μας, ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και λίγο καλύτερα. Θα πω ότι κλείνουμε τον Αύγουστο με 95% πληρότητα, μιλάω κυρίως για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα, παντού δηλαδή, και από εκεί και πέρα περιμένουμε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μπροστά μας, με ένα Σεπτέμβριο να δείχνει πολύ καλός, κυρίως στην οργανωμένη ξενοδοχεία, αλλά και σε περιοχές όπου έχουμε περισσότερο κόσμο με τουριστική δραστηριότητα. Δηλαδή, σήμερα η εκτίμηση που έχουμε για τα ξενοδοχεία του Σεπτέμβριο ξεπερνά το 70-75% μέση πληρότητα. Mm-hmm. Είναι πολύ καλό νούμερο. Μπαίνει ο μήνας. Και βλέπουμε και τον Οκτώβριο να κινείται ανωδικά. Κυρίως θα έλεγα το χαρακτηριστικό αυτών των 2 μηνών είναι ότι προφανώς έχουμε πελάτες στις λεγόμενες off-season, δηλαδή όχι στην υψηλή περίοδο, mm-hmm. αλλά κατευθύνονται τελικά. Η υψηλή περίοδος πότε ολοκληρώνεται, κύριε Τάσια? Τέλος Αυγούστου. Άρα τώρα, μάλιστα. Τώρα, επί της ουσίας. Και βλέπουμε ότι προφανώς και έχουμε τους πελάτες, όπως ανέφερα, το off-season, δηλαδή αυτοί που κινούνται με πιο οικονομικά δεδομένα, πιο οικονομικά δηλαδή, πιο φθηνά στα πακέτα, ή αντίστοιχα δεν τους επηρεάζουν τόσο καιρικές συνθήκες, θέλουν να δουν κάποιες περιοχές και στο εναλλακτικό τους κομμάτι. Βλέπουμε όμως ότι τόσο επειδή οι τιμές είχαν τις δικές τους αυξήσεις τον Ιούλιο και Αύγουστο, όσο και τα καιρικά φαινόμενα να οδηγούν και πελάτες που θα ερχόταν ενδεχομένως Ιούλιο και Αύγουστο σε αυτές τις ημερομηνίες. Άρα ενισχύονται ακόμη περισσότερο οι πληρότητες. Mm-hmm. Και βέβαια, αν έχουμε τον Νοέμβριο καλά νέα, κυρίως για την Νότια Ελλάδα και λόγω των καιρικών συνθήκων, θα είναι, αντιλαμβάνεστε, μια χρονιά πολύ καλή. Αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται κάποιες συντονισμένες προσπάθειες. Αναφερθήκατε και εσείς στον εναλλακτικό τουρισμό. Το βλέπαμε και όλη την χρονιά πέρσι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν για τον φετινό χειμώνα έχουμε κάποια στοιχεία για αυτούς τους επόμενους μήνες, τους σχετικά νεκρούς μήνες τουριστικά, που θα θέλαμε να τους αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Και αν ναι, ποιες περιοχές είναι οι πρώτες στην προτίμηση των επισκεπτών μας? Η προσπάθεια της Ομοσπονδίας θα συνεχιστεί σε αυτό το επίπεδο. Το έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, ο COVID μας έδωσε κάποιες άλλες συνθήκες και συρρυκνώθηκε η προσπάθεια. Και για το χειμώνα που πέρασε, ήταν ένας χειμώνας όπου προσπαθήσαμε για πρώτη φορά και με προβολή στις διεθνείς εκθέσεις να αναδείξουμε το λεγόμενο ορεινό όγκο της χώρας, ή αν θέλετε τον ημερινό όγκο γενικότερα, την υπηρετική Ελλάδα κατά βάση. Mm-hmm. Τώρα θα γίνει ακόμη πιο συντονισμένα. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια συνάντηση με την κυρία Κεφαλογιάννη, αν θέλετε, με θέμα ακριβώς αυτό, δηλαδή το πώς θα προβάλλουμε την εναλλακτική Ελλάδα, την υπηρετική χώρα, τα σημεία αναφοράς που έχει τόσο στις περιπατικές διαδρομές, όσο και σε άλλες μορφές εναλλακτικές, κάποια χιονοδρομικά κέντρα που θα λειτουργήσουν όποτε θα υπάρχει χιονόπτωση μετά το Γενάρη ενδεχομένως. Όλα αυτά να ενοποιηθούν σε ένα πακέτο καλύτερης προβολής μέσω των εκθέσεων όπου θα συμμετέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και, αν θέλετε, με μια συντονισμένη προσπάθεια προβολής και μέσω του διαδικτύου. Mm-hmm. Άρα, ναι, προετοιμαζόμαστε. Σίγουρα θα παίξει ρόλο και η εσωτερική αγορά και το πώς θα κινηθεί, κυρίως τα Σαββατοκύριακα ή την εορταστική περίοδο. Και θέλουμε να κάνουμε και μια παρέμβαση να δούμε πώς θα λειτουργήσει έστω και αργότερα ο κοινωνικός τουρισμός
με ένα διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τις μέρες. Δηλαδή, βλέπετε ότι και στον Εύρο, δυστυχώς συνεχίζεται η φωτιά, έχουμε 12 μέρες και εκεί μπαίνει στις επόμενες μέρες η διάταξη, 12 μέρες δωρεάν για όσους έχουν το εισιτήριο του κοινωνικού τουρισμού. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι 12 μέρες στη χειμερινή περίοδο δεν μπορεί καμία οικογένεια κύριε να κάνει διακοπές το χειμώνα στην Ελλάδα. Άρα θέλουμε να το σπάσουμε, να το πω, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, σε λιγότερες μέρες για να μπορέσουν να έχουν όφελος όλοι. Καλά, για κάτι τέτοιο είναι πολύ νωρίς να έχουμε στοιχεία και αν υπάρχει ενδιαφέρον για διακοπές σε αυτό το σημείο που ακόμη φλέγεται. Αλλά για τη Ρόδο συγκεκριμένα, όπου το προηγούμενο διάστημα είδαμε μετά τις φωτιές να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μία εβδομάδα δωρεάν διακοπών για όσους επισκέπτες αναγκάστηκαν να φύγουν εσπεσμένα, υπάρχει ενδιαφέρον και έχει οριστεί το πλαίσιο? Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Οι πρώτες σκέψεις είναι για τον Απρίλιο, ενδεχομένως και κάποιες μέρες του Μαΐου του 2024. Θα γίνει προφανώς και σε μία σύμπραξη με τους tour operators, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η Ρόδος κατά βάση δουλεύει με easy charter, συγκεκριμένα πακέτα δηλαδή από διάφορες εθνικότητες. Είμαστε στη φάση προετοιμασίας γι' αυτό και προφανώς θα προχωρήσει και θα είναι μέρος της προβολής και της Ρόδου, έξτρα αν θέλετε, για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Κύριε Τάση, αυτά που μας δίνετε σαν στοιχεία και σαν γενική εικόνα για τον τουρισμό είναι πολύ αισιόδοξα. Παρ' όλα αυτά, εσείς με την εμπειρία σας βλέπετε έτσι αστερίσκους που δημιουργούν προβλήματα στον ελληνικό τουρισμό? Παραδείγματος χάρη, ο υπερτουρισμός ή οι πολύ αυξημένες τιμές, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές, τις premium περιοχές για τον ελληνικό τουρισμό. Ναι, σαφώς ο προβληματισμός είναι σε όλο τον κλάδο και τουριστικά γενικά, και αυτή η προσπάθεια γίνεται από την πλευρά μας μέσω του κοινωνικού μας εταίρου, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπου θέλουμε να αναδείξουμε διαφορετικά τα δεδομένα για τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια. Εγώ θα έλεγα 5 χρόνια. Τα 10 γινόταν παλιά, ξέρετε, ένας προγραμματισμός, αλλάζουν οι συνθήκες πολύ γρήγορα. Όπως στα 5 αυτά χρόνια θα πρέπει σαφέστατα ο προσανατολισμός να είναι και το λεγόμενο βιώσιμο τουρισμό, δηλαδή οπουδήποτε και αν υπάρχει να είναι βιώσιμο για όλους, τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες. Παράλληλα, με ό,τι έχει να κάνει σχέση με την ψηφιοποίηση του λεγόμενου πακέτου και αντίστοιχα βέβαια με συνθήκες οι οποίες θα πρέπει να περάσουν από νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, παράδειγμα το χωροταξικό του τουρισμού, ο καλύτερος έλεγχος βραχυχρόνια σμίθου, ένα πλαίσιο που το ζητάμε πόσο καιρό. Φαίνεται ότι ήδη ξεκινάμε με νομοσχέδιο που είναι τώρα στη Βουλή με την έννοια της διασταύρωσης στοιχείων ανάμεσα στην ΑΔΕ και στις μεγάλες πλατφόρμες, για να μπορέσουμε και από εκεί να υπάρχει ένα έσοδο που θα κατευθυνθεί προφανώς, αντιλαμβάνεστε, προς τις περιοχές που έχουν και το ζητούμενο. Και βέβαια θα πρέπει να ανοίξουμε σαφώς την κουβέντα το τι σημαίνει υπερτουρισμός τελικά, γιατί ξέρετε, υπερτουρισμό βλέπουμε τελικά σε λίγους μήνες στους 12 που έχουμε στόχο να κάνουμε για τη χώρα μας τουριστική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά πότε είναι ο λεγόμενος υπερτουρισμός. Είναι για παράδειγμα το Μάιο. Ένα κομμάτι του υπερτουρισμού που θέλω να το εξετάσουμε τώρα μαζί είναι αυτό το. Είναι ο τρόπος που παρουσιάστηκε ο υπερτουρισμός στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, με άμεσο αντίκτυπο τη μείωση των τουριστικών ροών σε αυτά τα νησιά. Και αυτά είναι στοιχεία που επιβεβαιώνουν οι έρευνες, αλλά μπορεί κανείς να καταλάβει ακόμα και αν κυκλοφορήσει σε αυτά τα νησιά. Αυτό θεωρείται ότι μπορεί να ανατραπεί σαν εικόνα ή θα έχει, ας πούμε, πιθανά μία μακροχρόνια αλλαγή στην επιλογή τουριστικών προορισμών, ανάδειξη άλλων προορισμών, όπως είναι η Νάξος, ας πούμε? Νομίζω ότι το φετινό καλοκαίρι το έδειξε ότι κάποιοι πελάτες ή επισκέπτες της χώρας απ' έξω θέλησαν να πάνε σε κάποιους άλλους προορισμούς, νησιωτικά για παράδειγμα, αλλά θα έλεγα ακόμη και στην υπηρετική Ελλάδα. Φυσικά η Μύκονος και η Σαντορίνη έδειξε αυτό το πρόσωπο με την έννοια ότι πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρωμένος σε μικρό κομμάτι γης, να το πω έτσι απλά να καταλαβαίνει και ο κόσμος, όπου εκεί παράλληλα με την κρουαζιέρα είδαμε να υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα σε σχέση με την καθημερινή λειτουργία των νησιών. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτά τα νησιά δεν πρέπει να μείνουν στον παγκόσμιο χάρτη όπως τα έχουμε συνηθίσει από το προηγούμενο διάστημα. Αλλά γι' αυτό για να γίνει, αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται και κάποιες τομές στη λειτουργία, στην καθημερινή και λειτουργία. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Θα παίξει ρόλο, αντιλαμβάνεστε, η εφαρμογή της νομοθεσίας. Το λέω συνολικά, δεν είναι μόνο στη Μύκονο, σε όλη μας τη χώρα. Όπως έχουμε αυτό το θέμα με τους Αιγιαλούς, το οποίο πιστεύουμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και με βάση αυτό που μας έχει πει ο κ. Χατζηδάκης, θα ξαναεξεταστεί όλη αυτή η λειτουργία του πώς μισθώνεται ο Αιγιαλός, γιατί έχει πάρα πολλές παραμέτρους, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπαμε με το κίνημα της πετσέτας, κατά την άποψή μας. Και από εκεί και πέρα, σαφέστατα επηρέασαν και οι τιμές. Βέβαια, οι τιμές έχουν δύο αναγνώσεις. Το ένα είναι οι υπερβολικές, σωστά το αναφέρατε κι εσείς. Νομίζω ότι ο πελάτης
επιλέγει πια, δεν θέλει κάπου να πληρώσει πολλά λεφτά αν δεν αξίζει ο προορισμός. Νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα σε αυτούς τους προορισμούς που αναφέρεται. Και από την άλλη, οι τιμές κάποια στιγμή προφανώς και διαμορφώνονται προς τα πάνω. Γι' αυτό και είπαμε ότι 10-15% αύξηση στα συμβόλαια από το 2022 για το 2023 που διανύουμε είναι και αυτά που έφεραν μια ισόρροπη, αν θέλετε, πληρότητα σε όλα τα ξενοδοχεία. Ό,τι έπαιξε από εκεί και πάνω ήταν προβληματικό. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αυξήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν στα διατροφικά είδη, ότι μάρμος δηλαδή συνεχώς σταθερά σκαρφαλώνει. Στα μεταφορικά, το κόστος δηλαδή, καταλήγουν μάλιστα. Στο που θα μείνει ο πελάτης. Mm. Άρα λοιπόν το πακέτο πρέπει να προστατευτεί, αλλά μην ξεχνάμε ότι συνεχίζουμε να έχουμε την αύξηση επιτοκίων, τα διατροφικά. Ήδη να σας πω χαρακτηριστικά ότι για το μήνα Σεπτέμβριο οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες στα τμήματα προμηθειών πήραν ήδη emails με αυξήσεις σε βασικά είδη, παραδείγματος χάρη αραβικά, τυροκομικά, μαρικά, που είναι τη τάξη του 5-10%. Mm-hmm. Έξτρα από αυτό που πήραμε το Μάιο 10%. Mm. Και αυτό σίγουρα θα αποτυπωθεί άμεσα και στους επόμενους επισκέπτες. Στα λειτουργικά αναφερθήκατε κέρδη. Και στο... Στα λειτουργικά κέρδη. Προσέξτε, το ζήτημα δεν είναι να λέμε μόνο για προτιρισμό και να λέμε πρωταθλητισμό στα νούμερα. Το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις να έχουν λειτουργικά κέρδη. Έχετε δίκιο. Αναφερθήκατε νωρίτερα και στο κίνημα της πετσέτας. Πιστεύετε ότι αυτές οι εικόνες που είδαμε φέτος και εμείς αλλά και οι επισκέπτες μας έχουν χαλάσει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, όποια κινητοποίηση υπάρχει γενικά για κάποια αιτήματα στη χώρα, δεν είναι μόνο ενδεχόμενο το κίνημα της πετσέτας, μπορούσε να είχαμε απεργίες, για παράδειγμα. Ευτυχώς όλα λειτουργήσαν, μέχρι τώρα λειτουργούν ομαλά. Σαφέστατα δίνουν ένα μήνυμα από τη μια στις τοπικές κοινωνίες και, αν θέλετε, στην πολιτεία για να πάρει κάποια μέτρα για κάποιες των περιπτώσεων. Από την άλλη, ο τρόπος μπορεί να μην είναι και ο ιδανικός ενδεχομένως, και αυτό να το είδαμε στον Ιούλιο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται, γιατί από εκεί προκύπτουν και όλα αυτά που βλέπουμε. Σίγουρα δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη την περίοδο ότι είχα αρκετά τηλεφωνήματα και από συναδέλφους σας από το εξωτερικό, γιατί ξέρετε, άλλο διεκδικώ κάτι για να τηρηθεί η νομότητα και άλλο να έχω διαδηλώσεις στις παραλίες. Ξέρετε, είναι κάτι διαφορετικό. Ήταν μια λεπτή ισορροπία να εξηγήσουμε και εμείς στο εξωτερικό τι ακριβώς συμβαίνει. Αρκεί να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά δυστυχώς στον ευρώ, αλλά επηρεάζει ακόμη τη χώρα ως ένα σημείο, τουλάχιστον στα τηλεφωνήματα, ξέρετε, στην ενημέρωση, τι γίνεται. Άρα είναι πολύ ευαίσθητο το τουριστικό προϊόν και χρειάζεται από όλους μια, αν θέλετε, μια αξιολόγηση της όποιας διαμαρτυρίας για να μπορέσουν όλοι να δείξουν αυτό που θέλουν να δείξουν. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτές οι διαμαρτυρίες δεν έπρεπε να έχουν γίνει για το κίνημα της πετσέτας? Σε μια ελεύθερη χώρα, σε μια δημοκρατία, όλα είναι μέσα σε μια διαδικασία, ξέρετε, στο να πει και ο άλλος τη γνώμη του με μια ειρηνική. Άλλωστε, όλες αυτές οι κινήσεις που γίνανε είχαν ειρηνικό χαρακτήρα, δεν είχαμε προβλήματα. Αλλά σαφέστατα σας λέω, πρέπει να αξιολογούμε ότι και το προϊόν είναι, το τουριστικό είναι ευαίσθητο και χρειάζεται μια ορθή προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων. Τώρα, επειδή το τουριστικό προϊόν είναι ευαίσθητο και ξεκίνησε μια κουβέντα τις μέρες του Μεγάλου Καύσωνα, ότι οι χώρες της Μεσογείου, δηλαδή και η Ελλάδα, θα επηρεαστούν τουριστικά αρνητικά από την αύξηση της θερμοκρασίας. Εσάς αυτό είναι κάτι που σας ανησυχεί? Είναι κάτι που βλέπετε τα επόμενα χρόνια να δίνει αρνητικά αποτελέσματα? Οι δύο μήνες που πέρασαν με καύσωνα, που ουσιαστικά οι πληρότητες ήταν στο 90-95%. Άρα ναι, μεν είχαμε ζέστη, δεν είδαμε να έχουμε πρόβλημα. Μιλάω τώρα για το διατάφτα. Σαφώς είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στα επόμενα χρόνια. Ενδεχομένως η σεζόν να οριστικοποιηθεί στο εξάμηνο παντού. Αυτό μας βοηθάει σαν χώρα. Και να πάρουμε και τέτοιες αποφάσεις να το κάνουμε 7 και 8 μήνες. Να δούμε και τις πόλεις μας σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στις υπόλοιπες της χώρας να αλλάζει το μοντέλο σε σχέση με τον εισερχόμενο τουρισμό, αναφέρομαι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό έχει πολλές προεκτάσεις. Είναι η διάβρωση των ακτών, δεν είναι μόνο για παράδειγμα η θερμοκρασιακή αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο η χώρα το έχει μπροστά της και όλη η Μεσόγειος, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το μέλλον, το τι θα γίνει και πώς αυτό θα το αξιολογήσουμε και πώς θα το κάνουμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε. Πάντως, πιστέψτε ότι το ήλιος και η θάλασσα δεν αλλάζει τόσο εύκολα την ώρα. Κύριε Τάση, μέσα στον Αύγουστο, για παράδειγμα, η Κεντρική και η Βόρεια Ευρώπη είχε βροχοπτώσεις 10 μέρες και 10 και 11 βαθμούς. Λέω ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο σαφέστατα θα πρέπει να αξιολογούμε χρόνο με το χρόνο και να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα επόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ που έρχονται έχουν για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σύνολό της. Γι' αυτό και είπαμε ότι ο σωστός τίτλος είναι ο βιώσιμος τουρισμός. Μέσα από αυτό περνά φυσικά η εξοικονόμηση, η διαχείριση των προορισμών και ούτω καθεξής.
Πάντως, μια υπαρκτή παθογένεια του τουρισμού που συζητάμε τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια και το ερώτημα είναι αν θα τη συζητήσουμε και του χρόνου, είναι οι ελλείψεις προσωπικού. Σε αυτό το κομμάτι, πώς τα πήγαμε φέτος, τουλάχιστον μέχρι αυτούς τους μήνες που έχουν τρέξει και ποια είναι η πρόβλεψη για την επόμενη χρονιά? Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο μετά COVID. Συνεχίζουν να υπάρχουν οι ελλείψεις σε θέσεις. Το αριθμός που είχαμε για το 2022, περίπου 60.000, εκτιμώ ότι αυτό είναι και για την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε. Ίσως να είναι λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, πάντως το νούμερο έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλο. Mm-hmm. Και φάνηκε να μπαίνουμε ιδιαίτερα στη φετινή χρονιά σε μια λεγόμενη πλειοδοσία. Δηλαδή, ποιος θα πληρώσει τα περισσότερα. Που αυτό, ξέρετε, είναι το άλλο άκρο. Γιατί επιβαρύνει το κόστος των μισθοδοτικών της επιχειρήσης και σαφέστατα αλλάζει και το οικονομικό μοντέλο. Είναι δεδομένο ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να πάρουν τα χρήματά τους, αυτά που τους αναλογούν για την εργασία. Η έντονη εποχικότητα έχει το εξέμερο. Σε εμάς είναι εδώ και πολλά χρόνια μέσω της κλαδικής μας σύμβασης, η οποία είναι και υποχρεωτική εφαρμογή. Αρκεί να σας πω φέτος ότι με στοιχεία που έχουμε, ο μέσος μισθός στον ξενοδοχείο υπάλληλο νυχτά είναι στα 1.200 ευρώ, με βάση και την κλαδική μας. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ήδη σε μισθό που σχεδόν θα είναι το 27 με βάση ανακοινώσεις της κυβέρνησης, στα 1.500 μεικτά. Εμείς ήδη είναι 23. Το ζητούμενο όμως των ανθρώπων που απασχολούνται στον τουρισμό είναι τόσο η αύξηση του μισθού, που σίγουρα θα είναι πολύ σημαντική για εκείνους, αλλά και η μονιμότητα. Δηλαδή, πάρα πολλοί θέτουν ως παράγοντα για να παραμείνουν στον κλάδο και αυτό. Αν δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν περισσότερους μήνες στον χρόνο εργασία. Σαφώς η έντονη εποχικότητα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όπως και η έντονη εποχικότητα σε λιγότερους μήνες, αλλά και το εξέμερο, όπως ανέφερα πριν. Άρα, σαφώς αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Γι' αυτό και η κουβέντα μας, όπως είπαμε πριν, ότι θέλουμε 6-7 μήνες, 8 μήνες σεζόν ενδεχομένως, στην Νότια Ελλάδα, παράδειγμα, στην Κρήτη και στη Ρόδο, βοηθά μαζί με ένα Ταμείο Ενεργείας για να γίνει 12 μήνη εργασία επί της ουσίας. Άρα, λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Προς αυτή την κατεύθυνση θα μετριαστούν όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Μιλάμε ότι έχουμε αλλαγή γενεών και στις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή, έχουμε 22-25 χρονών νέα παιδιά που πέρασαν μνημόνια 10 χρόνια, όταν ήταν έφηβοι με άλλα δεδομένα, με άλλου είδους προβλήματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας νέες γενιές, οι οποίες αντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά τις εργασιακές σχέσεις, όχι όπως πριν 20 και 30 χρόνια. Δεν το λέω για κακό, λέω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα δεδομένα μας. Και από την άλλη, όπως όχι μόνο σε εμάς, παγκόσμιο είναι το φαινόμενο των ζητημάτων της εποχικότητας, όπως σε εμάς είναι και στον πρωτογενή τομέα, είναι και στον κατασκευαστικό κλάδο. Γι' αυτό και ο ορισμός της μετάκλησης είναι εδώ. Θα πρέπει να γίνει και στη χώρα μας με πολύ πιο εύκολες διαδικασίες. Ήδη η πρώτη μας επαφή με το Υπουργείο Εργασίας είναι στην κατεύθυνση αυτό, ώστε να έχουμε γρήγορες και εύκολες διαδικασίες, με προσοχή σε πόσους πρέπει να κάνουμε μετάκληση. Αρκεί να σας πω ότι για το 2024, αυτή τη στιγμή, το νούμερο για όλη τη χώρα για μετάκληση αλλοδαπών εργαζομένων είναι στους 9.800. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός με βάση τις ελλείψεις. Προσεκτικά θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όμως πρέπει να μπούμε. Συμβαίνει παντού στη Μεσόγειο, δεν είμαστε μόνοι αυτή τη στιγμή. Έτσι, άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μικρές κατηγορίες. Βοηθώ σερβιτόρου, στη λάντζα, βοηθώ στην κουζίνα, χυπούρι, στην καθαριότητα. Δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Όλες τις ελλείψεις, να ξέρετε, τις έχουν και ο επισιτισμός. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και πάνω σε αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε με την κάρτα εργασίας το 2024. Να εντός αγωγικών, εκτός όπως θέλετε, να μαζέψουμε λίγο την κατάσταση για να μπορέσουμε στα επόμενα 2-3 χρόνια να ισορροπήσουμε. Είναι άμεση ανάγκη να γίνουν μετακλήσεις με ορθό τρόπο. Τώρα στην κουβέντα μας είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε να αποκωδικοποιείτε τα περισσότερα μηνύματα που πρέπει οι τουριστικοί παράγοντες να έχουν υπόψη για τα επόμενα χρόνια. Αλλά θα ήθελα, στο λίγο χρόνο που μας μένει, να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για τη βιωσιμότητα από την πλευρά των επιχειρηματιών των ξενοδοχείων. Δηλαδή, ποια είναι τα επόμενα βήματα ώστε ο ξενοδοχειακός τουρισμός, δηλαδή οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, να βοηθήσουν στην πράσινη μετάβαση? Κοιτάξτε, εμείς από το 2009 υπήρξαν προγράμματα του ΕΣΠΑ για το λεγόμενο πράσινο τουρισμό, όπου πολλοί είχαν μπει στη διαδικασία για να μοριοδοτηθούν ακόμη περισσότερο για τον εξυγχρονισμό τους, παράδειγμα να κάνουν πρότυπα, να δημιουργήσουν πρότυπα, ISO 14.000, ένα περιβαλλοντικό, Green Key, Travel Life, ξέρετε, αυτά τα οποία είναι στο ξενοδοχειακό τομέα και στη φιλοξενία. Παράλληλα, βέβαια, όλο αυτό πρέπει να γίνεται όμως και με τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος απ' έξω προς τα μέσα. Και κυρίως ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, δηλαδή διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση ίδρυυσης, δηλαδή πόσιμο νερού. Όλα αυτά έχουν να κάνουν σχέση με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού σε ένα σημείο. Αλλά διαχείριση των απορριμμάτων, παράδειγμα, εάν έχουμε αποκομιδή σε ανακυκλώσεις, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι προβληματική. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αναγκάζονται μόνες τους οι επιχειρήσεις. Μπαίνουμε σε μια πορεία, η εθνική νομοθεσία να έχει
αυτή τη στιγμή προσαρμοστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράδειγμα, έχουμε μπροστά μας την αποκομιδή του οργανικού φορτίου, λεγόμενος καφεκάδος. Και αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε σε πολύ πολύ αρχικό στάδιο. Η νομοθεσία είναι σε εφαρμογή. Mm-hmm. Άρα έχουμε σημαντικά ζητήματα υποδομών και πώς αυτά θα προχωρήσουν. Οι επιχειρήσεις, κατά την άποψή μας, είναι έτοιμες να κουμπώσουν, αν θέλετε, οπουδήποτε και ό,τι χρειαστεί. Mm-hmm. Άλλωστε το βλέπουν στην τσέπη τους, το βλέπουν στο ταμείο τους τη διαφορά. Ό,τι εξοικονομούν μέσω του εξυγχρονισμού, είτε με ιδία κεφάλαια, είτε μέσω των προγραμμάτων, περιμένουμε για παράδειγμα το εξοικονομό των επιχειρήσεων στο επόμενο διάστημα, που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ορεινό όγκο. Μάλιστα. Να έχουμε σε αυτό το κομμάτι ό,τι μας αναλογεί, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι μειώνει το κόστος μας, μας βοηθάει στην ανταγωνιστικότητα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και στο σύνολο της χώρας. Για παράδειγμα, λέμε για βιώσιμο τουρισμό. Πώς θα κάνουμε ένα προορισμό βιώσιμο, εάν όλοι οι παράγοντες και εκτός ξενοδοχείου δεν είναι στην ίδια. Στο ίδιο τοπίο. Σωστά. Να εφαρμόζουν δηλαδή τα ίδια δεδομένα. Κύριε Τάση, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Πολύ. Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι. Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας.